Έναρξη λειτουργία ηλιοτριβίων στα νησιά Ρόδου, Κόου, Καρπάθου και Κάσου ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών δακοκτονία στα νησιά τη Ρόδου και τη Κόου, τη Καρπάθου και τη Κάσου, όπου εφαρμόζονται το πρόγραμμα τη δακτοτονία με δολωματικού ψεκασμού και τηρώντα τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα μέχρι και την συγκομιδή του ελαιοκοαρπού σύμφωνα με τι προδιαγραφέ του εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου από τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία Δωδεκανήσου τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σχετικά με τη φετινή ελαιοκομική περίοδο 2018-19. Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα τα εξή, ότι οι διοκτήτε ελαιοτριβίων που δραστηριοποιούνται στο νησί τη Ρόδου επιτρέπεται να προβούν σε έκθλιψη ελαιοκάρπου από την 1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη. Οι διοκτήτε ελαιοτριβίων που δραστηριοποιούνται στο νησί τη Κόου επιτρέπεται να προβούν σε έκθλιψη του ελαιοκάρπου από την 30η Οκτωβρίου του 2018 ημέρα Τρίτη. Οι διοκτήτε ελαιοτριβίων που δραστηριοποιούνται στα νησιά τη Καρπάθου και Κάσου επιτρέπεται να προβούν σε έκθλιψη ελαιοκάρπου από την 1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και για περισσότερε πληροφορίε μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου της Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Δωδεκανήσου στο τηλέφωνο 22 41 3 64 9 26. Εν τω μεταξύ, στην ΚΟΤ οι ελαιοτριβίοι εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία από την ΔΔΕ, η οποία βέβαια παρέλαβε, όπως μας είπε σήμερα ο κ. Παπαδημητρίου, την διαδικασία της αδειοδότησης, η οποία πέρασε από 1.200 κύματα μέχρι να καταλήξει. Είδομεν. Κύριε Παπαδημητρίου, με ανακοίνωση της χθες η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ανακοίνωσε ότι στις 30 του μήνα μπορούν να ανοίξουν τα ελαιοτριβεία για να υποδεχθούν τον ελαιόκαρπο από τη συγκομιδή φέτος και να αρχίσει η σύνθλιψή του. Ωστόσο, υπάρχει μια υποσημείωση σχετικά με άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία διαδοτήσεων κτλ. Σε τι κατάσταση είμαστε στην ΚΟ και πώς θα προχωρήσει? Διάβασα την ανακοίνωση αυτή. Την έχει βγάλει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά την δακοκτονία που έγινε στο νησί της Κόου. Αυτό σημαίνει ότι η επίρρεια του φαρμάκου τελειώνει, παρήλθε. Οπότε μετά τις 30 Οκτωβρίου μπορεί ο κόσμος άνετα, χωρίς φόβο, να κάνει συγκομιδή της ελιάς. Δεν αφορά δηλαδή το αν θα λειτουργήσουν ή όχι φέτος και με ποια συνθήκη τα ελαιοτριβεία. Τα ελαιοτριβεία της ΚΟ έχουν ακόμα, ελπίζουμε είναι σε τελική λύση, ακόμα έχουν κάποια θέματα όσον αφορά την αδειοδότησή τους. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο, τον κύριο Φλεβάρη, έχει υπογραφεί η άδεια των ελαιοτριβείων του νησιού. Έχουν πάρει άδεια. Απλά μένει μια τυπική διαδικασία να γίνει ηλεκτροδότηση, γιατί πριν από κάποιες μέρες. Σας έγινε τελικά η διακοπή εκείνη που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά στο ρεπορτάζ για το γεγονός ότι εμπλέκεται η ΔΔΕ με διακοπή ρεύματος σε όσους δεν έχουν αδειοδοτηθεί? Έγινε η διακοπή ρεύματος. Δηλαδή δεν έχετε ρεύμα. Δεν έχουν ρεύμα τα ελαιοτριβεία του νησιού. Ήταν τυπικό το θέμα. Έπρεπε από τη στιγμή που είχαν βγάλει την ανακοίνωση για να προλάβουν να πιέσουν, ήταν ένα μέτρο πίεση. Αυτό εμπλέκεται μέσω τη υπηρεσία βιομηχανία. Όχι τη υπηρεσία, όχι τη αγροτική ανάπτυξη. Είναι περιφερειακή διεύθυνση αυτή, έτσι? Είναι, ναι. Είναι... Περιφερειακή διεύθυνση. Μάλιστα, και πολιτικό προστάμενο είναι ο κύριο Φλεβάρη. Μάλιστα. Οπότε ποια είναι τα νεότερα που έχουμε? Από ό,τι ξέρουμε, τα ελαιοτριβεία τη ΚΟΕ έχουν πάρει άδεια. Τουλάχιστον τα δύο ελαιοτριβεία, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε. Είναι τυπική διαδικασία, μένει να ειδοποιηθεί η ΔΔΕ στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, ώστε να έρθει η εντολή ηλεκτροδότησής τους πάλι. Πάλι όμως δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε πριν τις 30 Οκτωβρίου, γιατί εμπέπτει τώρα η άλλη υπηρεσία, το Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ραντίσει και μας έχει δώσει άλλη ημερομηνία. Οπότε σίγουρα πριν τις 30 αποκλείεται να δουλέψουμε. Δηλαδή θα είμαστε σε εκκρεμότητα για να ανακοινώσουμε στον κόσμο πότε ξεκινάει ουσιαστικά η λειτουργία του ελαιοτριβίου, στο οποίο βέβαια πάνε κάθε χρόνο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν και τη συγκομιδή, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουν νωρίτερα. Όχι, σαφώς, γιατί η ελιά από τη στιγμή που την αποχωρήσει από το δέντρο αρχίζει η ποιότητά της και υποβαθμίζεται σε καθημερινή βάση. Οπότε καλό θα ήταν προς το τέλος την επόμενη εβδομάδα να έρθουν σε επαφή με τα ελαιοτριβεία τα οποία συνεργάζονται, να έχουν μια τελική ενημέρωση από πότε θα ανοίξουν τα ελαιοτριβεία, θα πάρουν την τελική άδεια και από τις δύο υπηρεσίες, γιατί δυστυχώς δεν αδειοδοτεί μόνο μια υπηρεσία.
της περιφέρειας θα διοδοτούν δύο υπηρεσίες. Οπότε θα πρέπει. Η γραφειοκρατία, δυστυχώς, ενώ έχουν λυθεί όλα τα δύσκολα κομμάτια, μας μένει η γραφειοκρατία. Μάλιστα. Τώρα, έβρεξε αυτές τις μέρες. Είναι καλό ή κακό για τις ελιές? Καλό είναι. Καλό είναι γιατί όλα τα δέντρα ήταν διψασμένα και ήταν σε ένα στάδιο στο οποίο, αν συνεχιζόταν, ήταν πιο μεγάλη ξηρασία, η περίοδο της ξηρασίας, θα είχαμε σε τεράστιο πρόβλημα. Είναι καλό γιατί θα πάρουν λίγο νερό μέσα οι ελιές, θα μπορέσουν να θρέψουν λίγο περισσότερο τις ελιές, τον καρπό, οπότε θα είναι λίγο καλύτερης ποιότητας. Βέβαια, ο αέρας που επικρατεί, όσες ελιές είναι αρρωστημένες, δυστυχώς. Και είναι πολλές. Και είναι πολλές. Περίπου 40 με 50% υπολογίζουμε από τις πρώτες εκτιμήσεις ότι έχει μειωθεί η παραγωγή του νησιού σε σχέση με πέρυσι. Εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει η περιφέρεια. Έχουμε κάνει κρούσεις. Για το οι καθυστερημένοι ψυχασμοί. Για το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Για το οποίο βέβαια ο κάθε λοπαραγωγός συμβάλλει με το παράβολο που υποχρεούται να πληρώνει, ναι, κάθε χρόνο για να μπορέσει να κάνει παράβολο. Τα ελοτριβία του νησιού λειτουργούν λίγο πολύ σαν εισπρακτικοί μηχανισμοί για το κράτος. Οπότε η δακοκτονία που εισπράτεται, η εισφορά υπερδακοκτονίας. Το ανταποδοτικό όμως είναι προβληματικό, καθώς. Είναι προβληματικό. Θα πρέπει από τη στιγμή που και ο ανάδοχος. Θα πρέπει όλες οι πλευρές, ο ένας πληρώνει, ο άλλος θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σωστά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να είναι προβληματική η δακοκτονία, γιατί χάνει ο άλλος κάποια στιγμή, τώρα που έχουμε τα τελευταία χρόνια οικονομική κρίση, έστω και τα 10 κιλά ελαιολάδου που θα χάσει ο άλλος, είναι σημαντικό. Και επειδή η κλιματική αλλαγή είναι τεράστια, η παραγωγή ζορίζεται, πιέζεται από όλες τις πλευρές, θα πρέπει να μπορούμε από την πλευρά μας, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βοηθήσουμε την παραγωγή, θα πρέπει να το κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το δουν και οι ίδιοι οι αγρότες και η περιφέρεια από τη στιγμή που έχει αναλάβει το έργο της δακοκτονίας. Μάλιστα. Εφόσον έχει την αρμοδιότητα, υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις. Δεν φταίει. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο έχει αναδείξει και την ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ένα αγροτικό προϊόν και εξαγώγημο. Ακριβώς. Όσοι οι περισσότεροι επισκέπτες της Ελλάδας, όταν τους ρωτήσεις ποιο είναι το προϊόν κατ' εξοχήν, καλύτερο προϊόν της Ελλάδας, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό τους είναι το ελαιόλαδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι δεν φταίει μόνο η περιφέρεια, φταίει το κράτος. Γίνονται πολύ αργά οι διαγωνισμοί, εκταμιεύονται πολύ αργά τα χρήματα, τα κονδύλια, είναι μισά τα κονδύλια. Οπότε, ενώ θα έπρεπε από το Μάιο να ξεκινήσει το πρόγραμμα, δυστυχώς ξεκινάει Αύγουστο. Και ένα ακόμα ερώτημα έχω. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ανταγωνισμοί, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα πολύ εξαιρετική ποιότητα προϊόν και φυσικά ήταν κάτι που το είχαν εκμεταλλευτεί κατά κόρον οι μεγάλες εταιρείες συσκευασίας ελαιολάδου, παίρνοντας από εδώ άπειρους τόνους λαδιού, το οποίο δεν τυποποιείται μέχρι και πρόσφατα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός και πιέσεις, αν θέλετε, στο ελληνικό κράτος προκειμένου να διονυστεί μια κατάσταση η οποία δεν ήταν και πολύ σωστή σε σχέση με την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και της εκμετάλλευσής του. Κοιτάξτε τώρα, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Πριν από κάποια χρόνια, ναι, υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός. Νομίζω τώρα πλέον δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν τόσο πολύ ανταγωνισμό αθέμητο. Ο ανταγωνισμός αθέμητος πλέον αρχίζει από τις μικρές επιχειρήσεις. Να φανταστείτε ότι μέχρι το 2012 οι ενεργές άδειες τυποποίηση ελαιολάδου από αρχής του κράτους, ελληνικού κράτους, ήταν 300. Από το 2012 μέχρι τώρα έχουμε φτάσει πάνω από 700. Άρα σημαίνει ότι μέσα στα 7-8 χρόνια που περάσανε δοθήκαν τόσες άδειες όσες είχαν δοθεί πριν από 100 χρόνια. Άρα είναι πιο ελεύθερο, πιο εύκολο πλέον να βγάλεις άδεια τυποποίησης. Το ελληνικό ελαιόλαδο πλέον μια αρκετά μεγάλη ποσότητα, η οποία πήγαινε προς εξαγωγή χήμα στην Ιταλία είτε στις μεγάλες εταιρείες, πλέον μένει στα ελαιοτριβία, στις μικρές μονάδες τυποποίησης και αρχίζουν αυτές να τυποποιούν το ελαιόλαδό τους. Οπότε οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν εύκολα να βρουν ελαιόλαδο φθηνό. Γι' αυτό το λόγο και στα ράφια του σούπερ μάρκετ, του μεγάλου σούπερ μάρκετ, τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα από τις μεγάλες εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα φθηνά. Βέβαια, το μάρκετινγκ έχει κάνει λίγο, έχει παίξει ρόλο. Αρχίζουν πλέον και φτιάχνουν, αντί να τυποποιούν σε πεντόλιτρες συσκευασίες, σε τετράλιτρες συσκευασίες ή τρίλιτρες συσκευασίες, χωρίς να πέσει
πέφτει η τιμή λόγω ποσότητας του προϊόντος και όχι λόγω του φθηνού προϊόντος. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον να πάρουμε το παράδειγμα της ΚΟ, το κλίμα που επικρατεί στις, μεταξύ σας είναι αυτό της συνεργασίας, μιας και εσείς είστε ένα παράδειγμα με τον κύριο Χατζιπέτρου, οι οποίοι κάνετε από κοινού την υποδομή που χρειάζεται για να μπορέσει να διοδοτηθούν οι επιχειρήσεις σας και να μην έχετε προβλήματα. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, ήταν νομίζω σε βάθος χρόνου θα είχαμε ζημιωθεί και οι δύο. Κάποια στιγμή θα αναγκαζόμασταν να κλείσουμε, να καταστραφούμε, γιατί θα γινόταν το προϊόν που παράγουμε μη οικονομικά, να επιβιώσουμε οικονομικά. Οπότε μια λύση είναι η συνεργασία. Άρα η οικονομική επιβάρυνση μιας τέτοιας υποδομής είναι αρκετά μεγάλη. Κύριε Παπαδημήτρη, οπότε αντιλαμβάνομαι. Η επιβάρυνση στην επιχειρήση σας από αυτή την λειτουργία αυτή μιας τέτοιας υποδομής είναι αρκετά μεγάλη, δεν είναι. Και η επένδυση βέβαια που έγινε. Είναι, ανάλογα. Γιατί αυτά δεν είναι ανταποδοτικά. Αυτά βγαίνουν από το καθαρό μας κέρδος. Μην φανταστείτε, δεν είναι τεράστια τα κέρδη που έχουν τα ελαιοτριβεία του νησιού και επειδή δεν έχουμε κάθε χρόνο σταθερή παραγωγή, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Είτε είναι ο καιρός, είτε από τη δακοκτονία, είτε από τους ίδιους τους αγρότες. Τη μια χρονιά μπορεί να κάνει παραγωγή το νησί 100 τόνους, την άλλη μπορεί να κάνει 800. Και όλα αυτοί μοιράζονται σε τρία ελαιοτριβεία. Νομίζω ότι ναι, η καλύτερη λύση είναι να κρατάει ο καθένας την αυτοτέλειά του, αλλά σε μια συνεργασία ευρύτερη, ώστε να μοιράσουμε λίγο τα έξοδα. Ακριβώς. Γιατί αναγκαστήκαν τα ελαιοτριβεία του νησιού, ενώ είχαν άδεια στα ελαιοτριβεία, αναγκαστήκαμε, κάναμε σύστημα επεξεργασίας του κατσίκρου, ό,τι ακριβώς είχαμε τόσα χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, απλά το κάναμε τώρα κάπου πολύ μακριά, απλά να τα μεταφέρουμε. Η επεξεργασία είναι ακριβώς η ίδια, απλά πλέον είναι σε τέτοιο σημείο που δεν το βλέπει κάποιος. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Περιβαλλοντική λόγη προφανώς. Αισθητική, μας είπαν. Ανεπίσημα μας είπαν είναι αισθητική. Αισθητική, μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Δημητρίου, και εμείς το ίδιο. Έστω και με τις απώλειες που έχουμε λόγω του δάκου και του ρυχίτη, να έχουμε μια παραγωγή ικανοποιητική και φέτος. Όλοι αυτό ευχόμαστε.